Η δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών Μπάντρ Αμπντελάτι ότι οι διαπραγματευτικές επαφές θα συνεχιστούν στο Κάιρο σήμερα και αύριο Παρασκευή αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική αισιόδοξη εξέλιξη που κινείται στο κλίμα του αισιόδοξου απόϊχου που άφησε πριν από μία εβδομάδα η συνδιάσκεψη στην Ντόχα. Ένας απόϊχος που οφείλεται κυρίως σε εκτιμήσεις και δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς. Χαρακτηριστικό του αντιφατικού κλίματος που επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι οι δηλώσεις Αμπντελάτι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τους Ισραηλινούς ή από το περιβάλλον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που έφτασε στο Κατάρ την Τρίτη το βράδυ. Στο μεταξύ, η χθεσινή δήλωση Μπλίνκεν που φέρει τον Νετανιάχου να έχει αποδεχτεί την αναθεωρημένη αμερικανική πρόταση που έχει αφαιθεί να εννοηθεί πως προβλέπει την σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ στον άξονα Φιλαδέλφειας στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου, προκάλεσε αμηχανία στο Ισραήλ με αποτέλεσμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να θεωρήσει σκόπιμο εμέσως πλην σαφώς να διαβεβαιώσει για το αντίθετο, όπως αναφέρει η Deutsche Welle. Η διχογνωμία που παρατηρείται μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών σχετικά με την συνέχιση ή μη της Ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζα της επόμενης μέρας κατέστη ακόμη πιο ξεκάθαρη όταν ο πρόεδρος Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνδιάσκεψης των Δημοκρατικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν μακρόχρονη Ισραηλινή κατοχή της Γάζας. Το σύνολο των αντιφατικών δηλώσεων και διαρροών δεν προλέγει τίποτα καλό για την πρόοδο των συνομιλιών. Οι δηλώσεις του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι αμέσως μετά τη χθεσινή κατηδίαν συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ήταν κάτι παραπάνω από σαφείς. Εάν οι συνομιλίες δεν προχωρήσουν, οι περιφερειακές εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες. Η αύξηση της έντασης στο μέτωπο Ισραήλ-Χεσμπολάχ τα τελευταία 2-24 ώρα επιβεβαιώνει τις δυσίωνες εκτιμήσεις Αλ-Σίσι. Συγκεκριμένα για δεύτερη συνεχή νύχτα το Ισραήλ φομβάρδισε αποθήκες οπλισμού της Χεσμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα 80 και 100 χιλιόμετρα βορειότερα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Η Χεσμπολάχ ανταπάντησε σήμερα το πρωί με μπαράζ τουλάχιστον 50 ρουκετών, στοχεύοντας στην κομμόπολη Κατσρίν, Ισραηλινό διοικητικό κέντρο των υψωμάτων του Γκολάν, με απολογισμό μεγάλες υλικές ζημιές στο κέντρο της πόλης και έναν τραυματία πολίτη. Η Ισραηλινή πλευρά τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που η Χεσμπολάχ θέτει στο στόχαστρο της κατοικημένες περιοχές, με τη Λιβανική οργάνωση να ανταπαντά ότι στόχος της ήταν κοντινή αεροπορική βάση, από την οποία το Ισραήλ έπληξε στόχους που βρίσκονται πολύ βορειότερα από τον Νότιο Λίβανο. Η πολεμική αναμέτρηση Ισραήλ-Χεσμπολάχ δεν έχει τέλος, με λιβανικά μέσα να σχολιάζουν σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται ήδη εκτός ελέγχου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.